Το όνομά της δεν είναι τόσο γνωστό όσο η ανακάλυψή της, την οποία εδώ και καιρό συζητούμε πολλές φορές καθημερινά. Η Καταλίν Καρίκο, την οποία εδώ βλέπουμε να παραλαμβάνει τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της Ουγγρικής πόλης Σέγγετ, είναι η βιοχημικός στην οποία πιστώνεται η ανακάλυψη του mRNA εμβολίου της Pfizer. Η Καρίκο είναι βιοχημικός και αντιπρόεδρος της BioNTech και το εμβόλιο Comirnaty βασίστηκε στη δική της πατέντα. Πλέον η Καρίκο αισθάνεται πως έχει τελέσει το καθήκον της και από τον επόμενο μήνα θα επιστρέψει στις έρευνες που άφησε πίσω, όπως η ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του καρκίνου. Πιστεύω ότι προς το παρόν ο έλεγχος νέων στελεχών και αν καταστεί απαραίτητο η παρασκευή ενός νέου εμβολίου μπορούν να γίνουν από τους συναδέλφους μου. Θέλω τώρα να εστιάσω στην κατασκευή RNA που κωδικοποιεί θεραπευτικές πρωτεΐνες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επούλωση τραυμάτων, στην επούλωση οστών ή που θα βοηθήσουν στη θεραπεία ασθενών οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο. Γεννημένη το 1955 στο Σόλνοκ της Ουγγαρίας, η Καρίκο πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 80. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της πόλης του Σέγγετ, στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών της οποίας πήρε το διδακτορικό της. Φοβόμουν πάρα πολύ την οργανική χημεία. Ο Γκάμπορ Μπέρνατ μας δίδασκε τις ετεροκυκλικές ενώσεις και εμείς δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να απομνημονεύουμε τα ειδικά ονόματα. Στο τέλος διάλεξα την πιο απλή, την πολυαμίνη, η οποία ήταν πάρα πολύ απλή. Δεν είχε τίποτα το ετεροκυκλικό. Η ανάπτυξη του εμβολίου mRNA κατά του κορονοϊού έχει τοποθετήσει την Καταλίν Καρίκο στα φαβορί για τα φετινά βραβεία Νόμπελ.